Χιονοστιβάδα προβλημάτων έφερε η σιβηρική εισβολή που σαρώνει τη χώρα και έχει προκαλέσει ήδη το θάνατο δύο ανθρώπων. Σκόπελος, Αλόνισος και Κίμη κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Με το χιόνι να έχει καλύψει τα πάντα. Πολλοί οικισμοί είναι όχι μόνο αποκλεισμένοι, αλλά και χωρίς ρεύμα. Θα ξεκινήσουμε με την Τζίνα Στασινοπούλου, η οποία βρίσκεται στο δρόμο προς την Κίμη, εκεί δηλαδή όπου Τζίνα τα πάντα έχουν παγώσει. Και αυτό είναι κάτι που συμβαίνει για δεύτερο 24ωρο. Είδε και εκλογισμένη οδηγία από την βλέπω πίσω παγώσει, σου. Αλλά ναι. Ακόμη... Ακριβώς και εμείς μαζί τους. Έχω να σας πω ότι εδώ και μία ώρα βρισκόμαστε εγκλωβισμένοι στον παραλιακό δρόμο που οδηγεί στον οικισμό παραλία Κίμης. Είμαστε 3 χιλιόμετρα από αυτόν και 10 χιλιόμετρα από την Κίμη. Κοιτάξτε τι γίνεται πίσω μου. Εδώ είναι τα αυτοκίνητα τα οποία έχουν εγκλωβιστεί και εδώ και λίγη ώρα, εδώ και λίγα λεπτά έχει φτάσει η πολιτική προστασία και μας ενημερώνουν, προσπαθούν σιγά σιγά να κάνουμε στην άκρη τα δικά μας αυτοκίνητα, προκειμένου να έρθουν γκρέιντερ και μηχανήματα για να μπορέσουν να ανοίξουν το δρόμο. Θέλω να σου πω, Ρίτσα, και είναι χαρακτηριστικό και της κατάστασης που επικρατεί στην Κίμη, ότι μαζί μας, εδώ εγκλωβισμένοι, είναι και οικογένειες, νέοι άνθρωποι, οι οποίοι τι, ξεκίνησαν να φτάσουν στην Κίμη για να κάνουν τι, για να βοηθήσουν τους ηλικιωμένους τους γονείς, οι οποίοι βρίσκονται για δύο Σαββατοκύριακα εκεί. Αποκορύφωμα ήταν ο δεκάωρος εγκλωβισμός χιλιάδων οδηγών στην παγωμένη εθνική μεταξύ Ακράτας και Διακοφτού. Ο Άλφα ήταν εκεί και κατέγραψε την ολονύχτια περιπέτεια. Λίγο σεβασμό στον κόσμο. Καμία ενημέρωση, κανένας δεν έχει έρθει. Κολλημένοι μέσα στον πάγο. Κολλημένοι μέσα στον πάγο, μικρά παιδιά σε αμάξια. Οργή και αγανάκτηση. Έως και 10 ώρες έμειναν εγκλωβισμένοι μέσα στα αυτοκίνητά τους χιλιάδες οδηγοί και επιβάτες πάνω στην παγωμένη εθνική οδό μεταξύ Ακράτας και Διακοφτού. Ο κόσμος έχει γυρίσει πίσω, πέρασε τροχέα, είπαν ότι δεν ξέρουν τι ώρα και αν θα ανοίξει η εθνική. Εδώ πριν ήταν τίγκα στα αυτοκίνητα. Και τα παιδιά πίσω και περιμένουμε. Πόσες ώρες εδώ? Εγώ είμαι από τις 4.30. Το τηλεοπτικό συνεργείο του Άλφα και ο Αλέξης Κουβέλης βρέθηκαν δίπλα στους εγκλωβισμένους από την πρώτη στιγμή και κατέγραψαν την αγωνία τους μέσα στη νύχτα σε συνθήκες ψυγείου μέχρι να ανοίξει ο δρόμος. Βρισκόμαστε στο σταθμό εξυπηρέτησης στην Ακράτα, εδώ που είναι το μπλόκο. Ακριβώς πίσω μου είναι οι εγκλωβισμένοι οδηγοί. Βλέπετε γυναίκες με παιδιά. Το πυροσβεστικό σώμα προσπαθεί να βγάλει οδηγούς από το σημείο που έχουν εγκλωβιστεί στα χιόνια. Ενώ η έλεγχη της αστυνομίας αυτή τη στιγμή είναι εντατική σε όλους τους οδηγούς, να μην προχωρήσει κανείς χωρίς αλυσίδες. Από τι ώρα είστε εδώ? 4.30. Εγκλωβισμένοι. Εγκλωβισμένοι. Εικόνες χάους, οικογένειες με μικρά παιδιά, ηλικιωμένοι, άρρωστοι. Η ταλαιπωρία απίστευτη για οδηγούς και επιβάτες. 3 χρόνων παιδάκι είμαστε εδώ πέρα. Και έχω τον άλλον 5 χρόνων μέσα. Θα γυρίσετε πίσω? Θα πρέπει να ταξιδέψει. Το χιόνι δεν ξεπέρασε τα 10 εκατοστά, αλλά μια νταλίκα δίπλωσε. Δεκάδες αυτοκίνητα κινητοποιήθηκαν και η Εθνική Οδός, στο τμήμα που διεξάγονται έργα, έκλεισε λίγο μετά τις 4 το απόγευμα και στα δύο ρεύματα. Ακολούθησε κομφούζιο μέσα στο τσουχτερό κρύο. Ο ένας μας λέει προχωράτε μαζί, ο άλλος μας λέει περιμένετε. Τι να κάνουμε? Δεν και περάσατε, σοβαρολογείτε. Γιατί δεν γυρίζουν εκεί πέρα και τα αυτοκίνητα, τα φέρνουν στο μάρκετ. Όχι, θα καθίστε εκεί όπως είστε, θα πείτε μέσα. Είναι 11. Από τις 6 περίπου από Πάντρα. Μέσα στα παγωμένα αυτοκίνητα, οδηγοί και επιβάτες δεν μπορούσαν να κινηθούν ούτε προς τα εμπρός, αλλά ούτε και να επιστρέψουν πίσω. Η ώρα είναι 11, το αυτοκίνητο που βλέπετε είναι κολλημένο στα χιόνια εδώ και 8 ώρες. Είστε εδώ μέσα, ναι, από τις 3 το μεσημέρι. Από τις 3 η ώρα το μεσημέρι, έχουμε ξεπαγιάσει, δεν μπορούμε καθόλου. Κάποια αυτοκίνητα αλλά και λεωφορεία κατάφεραν έπειτα από αρκετές ώρες να κατευθυνθούν στο σταθμό ανεφοδιασμού της Ακράτας. Βρισκόμαστε στην Ελλάδα του 2017. Δυστυχώς αυτός ο δρόμος τώρα κανονικά έπρεπε να είναι κλειστός. Μωρά, μικρά παιδιά, ηλικιωμένοι προσπαθούσαν να βρουν τρόπο να προχωρήσουν, αλλά η εθνική είχε κλείσει. Μάταιοι αστυνομικοί προσπαθούσαν να ελέγξουν την κατάσταση. Δεν προχωράει, δεν τα πάτε από την παλιά, σας είπα, γύριστε πίσω, δεν πάτε από την παλιά. Δεν με είδες, μάλλον. Όχι, δεν σε είδα τίποτα, όχι, εδώ, όχι.
Ακόμα και τα οχήματα που διέθεταν αλυσίδες εγκλωβίστηκαν. Αγανακτισμένοι οδηγοί και επιβάτες ζητούσαν βοήθεια από τις αρχές. Ακόμα και αυτοί, όπως εδώ ο κύριος, που έχουν αλυσίδες, διαθέτουν αλυσίδες. Ουσιαστικά ο δρόμος έχει κλείσει και όλος αυτός ο κόσμος, βλέπετε εδώ στα λεωφορεία γεμάτα με κόσμο, ταλαιπωρείται ώρες ατελείωτες εδώ, πάνω στη νέα εθνική οδό, μην μπορώντας να μετακινηθεί. Λεωφορεία της πυροσβεστικής έφτασαν στην Ακράτα και ανέλαβαν να μεταφέρουν όσους είχαν άμεση ανάγκη, κυρίως ηλικιωμένοι. Δεν μπορείτε να φύγετε από εδώ, πρέπει να πάτε με την πυροσβεστική, δεν γίνεται αλλιώς. Τι, έχετε ανάγκη και φεύγετε. Και φεύγετε, έχω πάρει την καρδιά μου. Εξοργισμένοι οδηγοί αναζητούσαν τους αρμόδιους, αλλά κανένας δεν αναλάμβανε την ευθύνη. Με ελάχιστα εκατοστά χιόνι η εθνική παρέλυσε. Πώς είναι ο δρόμος, πώς είναι? Χάλια, χάλια. Έχει σταματήσει, είναι... έχει χιλιόμετρα, χιλιόμετρα έχει. Ουρά αυτοκινήτων. Ταλαιπωρία πολύ. Είναι μεσάνυχτα και μόλις ένα μεγάλο γκρέιντερ έχει φύγει εδώ από την Ακράτα, έχει μπει στη νέα εθνική οδό και αυτή τη στιγμή υπάρχουν διαβουλεύσεις ανάμεσα στην πυροσβεστική και την αστυνομία για να ανοίξει ο δρόμος και να απεγκλωβιστεί όλος αυτός ο κόσμος που βλέπετε εδώ μέσα από τα λεωφορεία που έχουν σταματήσει εδώ από το μεσημέρι. Έπειτα από απίστευτη ταλαιπωρία, το ρεύμα προς Αθήνα άνοιξε τελικά στις 2 και 10 τα ξημερώματα, ενώ προς Πάτρα στις 4 παρά 5. Γιατί όμως με το πρώτο χιόνι έκλεισε η Εθνική Οδός? Σύμφωνα με την εταιρεία Ολυμπία Οδός, που έχει την ευθύνη, φταίει η στενότητα του δρόμου λόγω έργων σε συνδυασμό με την έντονη χιονόπτωση και την έλλειψη αλυσίδων, ακόμα και από φορτηγά. Λυπόμαστε για την ταλαιπωρία που υπέστησαν συμπολίτες μας, παρά την προσπάθεια που καταβάλαμε από κοινού με την τροχή αυτοκινητοδρόμων και την πυροσβεστική. Είχαμε ακραία καιρικά φαινόμενα. Έναν παλαιό δρόμο, όπως είναι εδώ και 30 χρόνια, και οδηγούς που δεν είναι συνηθισμένοι σε τέτοια ακραία φαινόμενα και βαρέα οχήματα συχνά χωρίς αλυσίδες. Σε 90 απεγκλωβισμούς προχώρησε η πυροσβεστική κατά μήκος της Εθνικής Οδού. Τα χιονιστικά πήγαιναν συνεχώς να ανοίξουν δρόμο. Υπήρχε πρόβλημα με τις νταλίκες, οι οποίες είχαν διπλώσει κάποια στιγμή. Το συγκεκριμένο σχολείο άνοιξε χθες τις πόρτες του και φιλοξένησε περισσότερα από 80 άτομα τα οποία είχαν εγκλωβιστεί στην Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. 15 μηχανήματα επιχειρούσαν στην περιοχή σύμφωνα με την Ολυμπία Οδό, αλλά δεν μπόρεσαν να προσεγγίσουν και να ανοίξουν το δρόμο όταν δίπλωσε η νταλίκα και ακινητοποιήθηκαν πολλά γιοταχή. Θα μπορούσε κάποια πράγματα να είχαν κυρίως από την Ολυμπία Οδό να είχαν προληφθεί πιο πριν. Όμως έγινε μια δύσκολη προσπάθεια. Με απόφαση της τροχέας απαγορεύεται έως αύριο το πρωί η κίνηση φορτηγών από την Ακράτα έως και το Ρίο και στις δύο κατευθύνσεις. Ενώ οι οδηγοί πρέπει να διαθέτουν αντιολισθητικές αλυσίδες. Τώρα εμείς, κυρίες και κύριοι, για να δούμε πώς εξελιχθούν τα φαινόμενα. Καθώς από αύριο, όπως ακούσατε, είναι προγραμματισμένο να ανοίξουν και τα σχολεία. Βέβαια, στις περισσότερες περιοχές δεν θα ανοίξουν. Θα συνδεθούμε με τον μετεωρολόγο μας, Τάσο Αρνιακό. Να ξεκινήσουμε, βέβαια, πρώτα από το αν θα συνεχίσουν να έχουν πρόβλημα οι περιοχές που δέχονται και το μεγαλύτερο βάρος της εισβολής. Η αλήθεια είναι ότι θα εξακολουθήσουν να έχουν και αύριο πρόβλημα, όχι αύριο αλλά και την Τρίτη. Από την Τετάρτη σιγά σιγά και κυρίως από την Πέμπτη και μετά που αρχίζουν κάποιοι νοτιάδες, το πράγμα σιγά σιγά θα αρχίσει να βελτιώνεται. Έτσι λοιπόν οι ίδιες περιοχές, κυρίως τα ανατολικά, το Αιγαίο, τα νησιά όλα, από πάνω από την Σαμοθράκη και την Θάσο μέχρι και την Κρήτη και οι παράκτιες περιοχές του Αιγαίου, οι υπηρετικές θα έχουν πρόβλημα. Είναι για τη Δευτέρα αυτό. Ναι. Και απόψε. Και τη Δευτέρα βεβαίως, το ίδιο. Βεβαίως. Ναι. Βρέχει αυτή τη στιγμή στις Κυκλάδες. Έχουμε χιόνια στην Εύβοια, στην Λίμνο και σε αρκετές ορεινές περιοχές της ανατολικής υπηρετικής χώρας. Την Τρίτη τώρα. Την Τρίτη περιμένουμε πρόσκαιρες χιονοπτώσεις, κυρίως πάλι στα ανατολικά και τα νότια. Δηλαδή Χαλκιδική, Πήλιο, Εύβοια, Ανατολική Στερεά Ελλάδα, Κυκλάδες, Ανατολική Πελοπόννησο και Κρήτη. Εκεί θα έχουμε χιονοπτώσεις και μάλιστα κατά τόπους και ισχυρές. Οι θερμοκρασίες θα αρχίσουν σιγά σιγά να ανεβαίνουν, αλλά ο παγετός θα παραμείνει στη Βόρεια Ελλάδα. Εμείς βλέπουμε τώρα τη χαμηλότερη, τη μέγιστη και την ελάχιστη σε 6 περιοχές θα δούμε. Ωραία, παραδείγματος χάρη, μείον 14 η ελάχιστη, μείον 8 η μέγιστη, στο Μέτσοβο μείον 17, μείον 9, στο Καρπενήσι μείον 17, μείον 13, στην Καλαμπάκα αύριο μείον 11 έως μείον 2, στην Αγιά
στη Θεσσαλία μείον 9 έως μείον 6, τέλος στη Βιτίνα, στην Αρκαδία μείον 9 έως μείον 6. Ολικός παγετός αυτής της πόλης. Μπορούν οι ψυχρές σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ρωσία σύντομα να αποτελέσουν παρελθόν? Αυτό τουλάχιστον επιδιώκει ο Ντόναλντ Τραμπ, που χαρακτηρίζει ανόητο όποιον έχει διαφορετική άποψη παρά τις αναφορές των Αμερικανικών Μυστικών Υπηρεσιών που κατηγορούν τη Μόσχα για δολιοφθορά στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου. Το να έχουμε καλές σχέσεις με τη Ρωσία είναι καλό, όχι κακό. Μόνο οι ανόητοι άνθρωποι, οι ηλίθιοι, πιστεύουν ότι είναι κακό. Όταν γίνω πρόεδρος, η Ρωσία θα μας σέβεται πολύ περισσότερο από τώρα και οι δύο χώρες μας ίσως να συνεργαστούν για να λύσουν κάποια μεγάλα προβλήματα που βαραίνουν τον κόσμο. Μια προσπάθεια σύγκλησης αντίθετη με την πλειοψηφία των Ρεπουμπλικάνων κοινοβουλευτικών που ιστορικά διατηρούν εχθρική στάση προς τη Μόσχα. Over a third of Republican voters approve of Vladimir Putin, the former head of the KGB. Ronald Reagan would roll over in his grave. Θέλοντας να διατηρήσει πάντως και τις ισορροπίες, ο Τραμπ διόρισε τον γερουσιαστή από την Ινδιάνα, Dan Coats, στη στρατηγική θέση του Διευθυντή Πληροφοριών. Ο Coats είναι ένας από τους 6 Αμερικανούς γερουσιαστές εναντίον των οποίων η Μόσχα επέβαλε κυρώσεις το 2014 σε αντίπεινα για τις αμερικανικές κυρώσεις εις βάρος της για την προσάρτηση της Κρυμαίας. Εν τω μεταξύ, ακριβώς 2 μήνες μετά την εκλογή Τραμπ, και λίγα 24 ώρα πριν την ορκομοσία, κανένα μεγάλο όνομα της Σόμπις δεν θέλει να συμμετάσχει στην τελετή. Ένας μετά τον άλλο, οι μάνατζερς των καλλιτεχνών απορρίπτουν τη σχετική πρόταση τη στιγμή που ένας γαλαξίας αστέρων έδωσε το παρόν στο αποχαιρετιστήριο πάρτι των Ομπάμα στο Λευκό Οίκο.